Τώρα, μυστικό ειρηνευτικό σχέδιο ετοιμάζουν Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία, όπως τουλάχιστον λένε, Παντελή Βαλασόπουλε, τα γερμανικά δημοσιεύματα. Ναι, καλησπέρα. Και τα γερμανικά δημοσιεύματα, αλλά και η Wall Street Journal ή των Ηνωμένων Πολιτειών μιλάνε για μυστικό σχέδιο ειρηνευτικό Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας, το οποίο θα δοθούν ξεκάθαροι όροι για το πώς θα γίνουν αυτές οι διαβουλεύσεις. Θα πιεστεί το Κίεβο να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα, όμως θα τους δοθεί η προσέγγιση, η μεγαλύτερη, στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση της Ουκρανίας, περισσότεροι εξοπλισμοί από τη Δύση, αλλά το Κίεβο θα πρέπει να συζητήσει την παράδοση εδαφών που ήδη έχουν καταλάβει οι Ρώσοι εισβολής. Αυτό ακούγεται μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει από επίσημη πρόταση. Το διαβάζουμε στα διάφορα μέσα και τα γερμανικά και τα αμερικανικά. Από εκεί και πέρα, οι γερμανικές εφημερίδες σχολιάζουν ότι αν νικήσει η Ρωσία στην Ουκρανία, θα νικήσουν όλοι αυτοί που είναι αντίθετοι στο διεθνές δίκαιο, τους διεθνείς κανόνες, και θα δημιουργηθεί μια διεθνής κοινότητα ζούγκλα, ενώ θα νικήσει ο απολυταρχισμός και ο ολοκληρωτισμός. Τέλος για την υπερμινιστερία. Υπάρχουν και εδώ ανησυχίες, γιατί όπως λένε, η Μόσχα πριν εισβάλλει στην Ουκρανία μιλούσε για προπαγάνδα, μιλούσε για προβοκάτσια και τελικά ήταν η Ρωσία αυτή που εισέβαλε.